ότι η νίκη στις εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης ήταν νίκη της παράταξης, είπε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, λίγο μετά την καταμέτρηση των ψήφων, ο μεγάλος νικητής Γιώργος Μαρινάκης. Σήμερα νίκησε η παράταξη. Mm-hmm. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί, μετά από δική μου πρόσκληση, αφού είμαι και ο πλειοψηφών σύμβουλος, θα κάνει κατανομή των αξιωμάτων. Προφανώς διεκδικώ την Προεδρία και νομίζω ότι η παράταξή μου το έχει αποδεχθεί. Ο κύριος Μαρινάκης ευχαρίστησε όσους στήριξαν, όπως είπε, την προσπάθεια, μεταξύ των οποίων το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, επισημένοντας ότι το προνόμιο της παράταξης ήταν ότι αυτή από την πρώτη στιγμή κατέστη αντιληπτό ότι υπηρετεί το συγκριτισμό. Ο κύριος Καλοκαιρινός είναι δήμαρχος ενεργός και προφανώς η απόφασή του να υποστηρίξει τη δικιά μας παράταξη, που νομίζω ότι ήταν μια βασανιστική διαδικασία για τον ίδιο, δεν το έκανα περίσκεπτα. Προφανώς έχει τα κριτήρια και νομίζω ότι πάνω απ' όλα συγκινήθηκε από την ιδέα του συγκριτισμού. Ότι η ΠΕΔ αποτελεί ένα πολιτικό και συνδικαλιστικό όργανο δυνατό, ανέφερε ο Γιώργος Μαρινάκης, αποδίδοντας στον απερχόμενο πρόεδρο Γιάννη Κουράκη ένα μεγάλο, όπως είπε, μέρος της δυναμικής αυτής, αλλά και της πρίκας που αφήνει. Να τον ευχαριστήσουμε, γιατί παραδίδει μια υγιή ΠΕΔ με ένα πολύ καλό ταμείο, με μια παρουσία αυτοδιοικητική εξαιρετική. Παρότι η προηγούμενη θητεία ήταν η θητεία COVID και μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις, η ΠΕΔ Κρήτης νομίζω κέρδισε και άλλους αυτοδιοικητικούς πόντους. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης στις εκλογές της ΠΕΔ χαρακτήρισε αιωλή και χωρίς νομική βάση την ένσταση από το Ζαχαρία Δοξεστάκη, ενώ αναφερόμενος σε σχόλια από την προεκλογική περίοδο για το πολωμένο και καλά κλίμα, αν και θέλησε να κλείσει τις συζητήσεις, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είχε ούτε εμπλοκή ούτε και πρόθεση για πόλωση, καλώντας όλους να δουλέψουν για το καλό του νησιού. Νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη και σαν έμπνευση και αιώλη, δεν έχει καμία νομική βάση. Ξέρετε, η εντολή πληροεξουσιότητας που δίνει κάποιος είναι εσωτερική σχέση μεταξύ του εντολέα και του εντολοδόχου. Δεν απευθύνθηκε σε κάποιο όργανο το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Καταγράφαμε διαρκώς αντιγκλήσεις. Ο κύριος Δοξαστάκης είχε κάνει αναφορά, κύριε Μαρινάκη, για γεγονότα που δεν συνάδουν με τη διαδικασία. Εχμηρώστηκαν εξίσου και ο κύριος Γκιγκέρογλου και ο κύριος Κοκοσάλης. Δεν θέλω να πω τι είπαν εκείνοι εμένα, αλλά μάλλον κάποιο καθρέφτη κοίταζαν και όχι εμένα. Γιατί επικαλούμε όλους τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, αν έκανα σε κανένα ούτε καν τηλεφώνημα.